Οι ταλαντούχοι έχουν μάθει να δουλεύουν σκληρά για να πετύχουν το στόχο τους και δεν έχουν σταματήσει να ονειρεύονται όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες. Οι μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου απέδειξαν ότι για τους ίδιους το σχολείο δεν είναι απλά μαθήματα, αλλά να ακολουθείς αυτό που θέλει η καρδιά σου. Η μουσικοχορευτική παράσταση είναι ένα κειμενάκι γραμμένο από τον καθηγητή μας, τον Δημήτρη Μωραΐτη, επιμέλεια μουσική Μαρία Ιφάσουρα και χορευτικά η Μυρτώ Παπαδοπούλου και η Εύα Ικατσούλη, με μαθητές και μαθήτριες του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Το έναυσμα για να πραγματοποιηθεί το συμπόσιο έδωσαν τα 18 χρόνια λειτουργίας του σχολείου. Ένα σχολείο διαφορετικό από τα άλλα, όπου η τέχνη αποτελεί το φάρο που καθοδηγεί την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών και γύρω από την οποία στρέφονται όλα. Το συνέδριο αυτό διαπραγματεύεται τα αναλυτικά προγράμματα του Καλλιτεχνικού Σχολείου, τα οποία προτείνουμε να εφαρμοστούν και σε άλλα σχολεία, να επεκταθεί ο θεσμός των καλλιτεχνικών σχολείων. Η τέχνη, σαν διαμορφωτής της ανθρώπινης προσωπικότητας, μπορεί και πρέπει να γίνει υπόθεση του δημόσιου σχολείου, πρέπει να αποτελέσει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας. Όσο για τον τίτλο του συνεδρίου, τι άλλο είναι τέχνη, έχει μια απλή ερμηνεία. Το συνέδριο είναι μια παράφραση της κουβέντας του μεγάλου μας ποιητή, του Κωνσταντίνου Καβάφη, και τι άλλο είναι η τέχνη παρά λεπτομέρειες. Εμείς θα αποδείξουμε πως δεν είναι λεπτομέρειες, πως είναι η ίδια μας η ζωή, πως είναι ανάγκη, πως αυτό το πράγμα μας εκφράζει καθημερινά. Το επιστημονικό συνέδριο συμπόσιο που αφορά τις τέχνες, την εκπαίδευση και την συμβολή τους στην ανθρωποκεντρική παιδαγωγική συνδιοργανώνουν το Καλλιτεχνικό, ο Σύλλογος Φίλων του Σχολείου, η Περιφερεια Κρήτης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, σε συνεργασία με το Δήμο Χερσονήσου και τη στήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ υπό την αιγίδα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.